Λοιπόν, για μοντέλα μιλάμε. Ας περάσουμε στο μοντέλο. Χθες είχαμε τον τελικό. Εγώ περίμενα θα βγει η Όλγα. Βγήκε η Κυβέλη. Σας είχα πει. Μου άρεσε η Κυβέλη. Γιατί περίμενες την Όλγα. Θα σου πω γιατί. Γιατί είναι πιο ολοκληρωμένο μοντέλο η Όλγα. Μπορεί να κάνει πιο πολλά πράγματα όσον αφορά τα σωματικά της προσόντα. Η Κυβέλη δεν έχει κορμί ατόφιου μοντέλου. Δεν μπορεί να το φτιάξει. Αλλά... Να το δουλέψει. Ναι, πιθανότατα μπορεί. Να μπορεί να το φτιάξει. Αλλά έσκησε. Ένα φασόκλο έχει... το παλικάρι στα βιντεάκια που κάνανε τα διαφημιστικά. Ναι. Το παιδί ήταν λες και βλέπεις μοντέλο εξωτερικού, χρόνια, δουλεμένος. Ο Κωνσταντίνος γράφει καταπληκτικά στην κάμερα. Ξέρει να πλασαριστεί, ξέρει να φωτογραφηθεί, ξέρει τις γωνίες, τις καλές. Είναι πραγματικά. Η Κυβέλη μάλλον δεν το περίμενε. Το πίστευα, αλλά μπορεί να μην το περίμενε. Το βλέπε. Έβλεπε και τι βαθμολογίε ότι ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη πάντα. Πίστευε και μία ρεύμα. Η πασαρέλα που έκανε ήταν συγκλονιστική. Δεν μου άρεσε εμένα στο βιντεάκι μου, παιδιά Κυβέλη, θέλω να σα πω. Φαινόταν πάρα πολύ συγκλονιστική. Και να πούμε ότι καμία από τι δύο δεν ήξερε να κατεβαίνει σκάλες. Έτσι.